Η ιδέα των συνόρων είναι απαραίτητη στα κράτη μας για πολλούς λόγους και εμείς που κατοικούμε λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά το γνωρίζουμε. Τι είδους όμως σύνορα είναι αυτά? Περάσανε πολλά χρόνια που τα σύνορα εδώ ήταν μέρος μιας πολύ έντονης συνορικής γραμμής από το Ιόνιο μέχρι τη Φιλανδία, που χώριζε για 40 χρόνια το πρώτο από το δεύτερο κόσμο. Ο ψυχρός πόλεμος όμως πέρασε και για 20 χρόνια ο Δήμος Πρεσπών προσπαθεί εκφράζοντας και τη βούληση της κοινωνίας μας να πείσει για την επαναλειτουργία της συνοριακής διάβασης λαιμού, μετατρέποντας το σύνορο που χώριζε δύο παγκόσμιους συνασπισμούς σε γραμμή συνεργασίας για να συναντήσουν ένα συνεργάτη ή ένα φίλο στην άλλη μεριά των συνόρων. Ομοίως οι επισκέπτες του Αγίου Αχιλλείου θα πρέπει να διανύσουν 150 χιλιόμετρα για να θαυμάσουν τις όμορφες τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου στο Κουρμπίνοβο και το αντίστροφο. Ένας πρωθυπουργός από την Αλβανία είπε κάποτε ότι ο στόχος στη Πρέσπα πρέπει να είναι άνθρωποι να κυκλοφορούν μεταξύ των τριών χωρών με την ευκολία που οι πελεκάνοι πετούν στις τρεις όχθες της λίμνης. Νομίζω αυτή η ιδέα εμπνέει τους κατοίκους και τις τρεις πλευρές των συνόρων μαζί με το στόχο να μετατρέψουμε την Πρέσπα σε έναν ενιαίο και σημαντικό οικοτουριστικό. Η εύκολη μετακίνηση μέσα στη λεκάνη των Πρεσπών είναι και προϋπόθεση για την αποτελεσματική συνεργασία για την προστασία των Πρεσπών. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη δικιά μας πλευρά την πρώτη συνάντηση των οργάνων του Πάρκου των Πρεσπών της πρώτης διασυνοριακής προστατευόμενης περιοχής στα Βαλκάνια. Και οι συνοριακές διαβάσεις μεταξύ των τριών χωρών μέσα στο πάρκο είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει οι τρεις χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνοριακή αυτή διάβαση είναι κατά τη γνώμη μας το θεμέλιο και συνάμα το εφαλτήριο για την επίτευξη του στόχου που πιστεύω μοιραζόμαστε με τον αγαπητό Δήμαρχο Τοζιεύσκη να μετασχηματίσουμε την περιοχή μας σε πρότυπο διασυνορικής συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης με καινοτόμα και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη, καλλιεργώντας τις υπάρχουσες δραστηριότητες και εισάγοντας νέες που θα κάνουν την Πρέσπα και στις τρεις πλευρές των συνόρων ένα τόπο που προσφέρει εξαιρετική ποιότητα ζωής και προοπτικές στους κατοίκους. Έναν τόπο ελκυστικό για να φτιάξει κανείς τη ζωή του, για να μείνουν εδώ οι νέοι μας και να έρχονται κι άλλοι. Σήμερα λοιπόν γίνεται ένα μεγάλο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους όλων των προϋσποιωτών όσους συνέβαλαν στο να φτιάξουμε εδώ και να ευχηθώ καλή επιτυχία στη σημερινή συνάντηση. Γρήγορο ολοκλήρωση των μελετών με στόχο τους επόμενους μήνες να έχουμε ένταξη των έργων πλέον στο νέο πρόγραμμα ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες στο σημείο μέσα στο 2023. Μπορεί να περιμέναμε 50 χρόνια για την απόφαση της διάνοιξης, αλλά περιμένουμε ήδη 4 χρόνια για την υλοποίησή της. Με τις σχέσεις αυτές, και αφού και πάλι ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Περιφερειάρχη και όλους τους φορείς που συνέβαλαν στο να φτιάξουμε εδώ σήμερα, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της συνάντησης. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλες, κυρίες και κύριοι. Επιθυμία της τοπικής κοινωνίας ήταν η διάνοιξη του συνοριακού σταθμού του Λαιμού. Το ακούσαμε, το είπαμε, το κάνουμε. Και ο τομέας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών συμμετείχε και συμμετέχει ενεργά. Υποστήριξε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια αυτή, οργάνωσε και συντόνισε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο. Τις επιμέρους συναντήσεις στην ελληνική πλευρά, αλλά και εκείνες που χρειάστηκαν ανάμεσα στις δύο χώρες. Πραγματοποιήσαμε επιτόπιες αυτοψίες. Συντονίσαμε τις επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς και την διαχειριστική αρχή του Ίντερεκ. Συνεχίζουμε. Εξασφαλίζουμε τις απαιτούμενες εγκρίσεις και προχωράμε ως ενεργός εταίρος του έργου στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την κατασκευή του σταθμού. Η Μακεδονία και η Θράκη, όλη η Βόρεια Ελλάδα, θέλει να είναι ανοιχτή στην ευρύτερη γειτονιά της, να υποδέχεται τους επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή, να βοηθά σε ό,τι μας φέρνει πιο κοντά. Επιδιώκουμε συνεργασία στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία, στον πρωτογενή τομέα, το εμπόριο και βέβαια στον τουρισμό, στον οποίο το συγκεκριμένο εγώ
προσφέρει πολλά. Ήδη οι πρέσπες αποτελούν διάσημοι για το φυσικό της κάλος περιοχή. Οι ορεινοί όγκοι του Βαρνούντα στα ανατολικά, του Σφίκα στα νότια, του Ξεροβουνίου στα βόρεια και της Γκαλιτσίτσας είναι πανέμορφες περιοχές που μπορούν να υποδέχονται επισκέπτες από όλες τις γειτονικές χώρες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και η Δυτική Μακεδονία, καθώς αναζητά έναν άλλο, πιο πράσινο ρόλο, μπορεί με τη συμβολή της Διόδου του Λαιμού να αποκτήσει τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Οι Έλληνες θέλουμε να ζούμε πλάι-πλάι με τους γειτονές μας. Θέλουμε να υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλά και σεβασμός στα δίκαια και την ιστορία που έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην ευρωπαϊκή προοπτική τους, για να συναντήσουν την προοπτική του μέλλοντός τους. Θέλουμε να αναπτύξουμε δράσεις και έργα που οδηγούν σε ένα καλύτερο αύριο για εμάς, αλλά και για εκείνους. Ό,τι καλό θέλουμε για εμάς, το θέλουμε και για τους γειτονές μας. Και το έργο αυτό ανοίγει το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αγαπητέ φίλε Σταύρο, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Πρεσπών, αγαπητέ Παναγιώτη, Mr. Mayor of Resen, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αγαπητοί συνάδελφοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Δημοτική Σύμβουλη, εκπρόσωποι της ΑΝΚΟ, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο φιλόξενο Δήμο Πρεσπών, την Πράσινη Κιβωτό, όπως έχουμε αποφασίσει με τον αγαπητό φίλο Δήμαρχο Παναγιώτη, να αποκαλούμε τον Δήμο Πρεσπών λόγω της σπουδαιότητας που παρουσιάζει το οικοσύστημα σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε εδώ στο πλαίσιο ενός σημαντικού έργου για την ευρύτερη περιοχή. Ενός έργου που θέτει τις βάσεις και ανοίγει το δρόμο κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά για μια συνεργασία όχι μόνο των δύο Δήμων, αυτών των Πρεσπών και του Ρέσεν, όχι μόνο των δύο χωρών, αλλά και δύο λαών. Αυτή η συγκυρία συμπίπτει με μια πολύ ευνοϊκή εξέλιξη για την περιφέρειά μας. Μόλις χθες ανακοινώθηκε σε επίσημη εκδήλωση παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Ευρωπαϊκή Επίτροπο, την κυρία Φερέιρα, η έγκριση ενός σημαντικού ευρωπαϊκού προγράμματος που θα διαθέσει 1.635.000.000 ευρώ στις περιοχές υπομετάβασης στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 1.000.000.000, 26 εκατομμύρια ευρώ, θα διατεθούν προς τη Δυτική Μακεδονία. Είναι η πρώτη χώρα η Ελλάδα της οποίας κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εγκρίνεται μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών και αυτό αφορά τη Δυτική Μακεδονία. Συνήθως δεν συνέβαιναν αυτές οι εξελίξεις, αλλά τώρα είναι μια ευνοϊκή συγκυρία που λαμβάνει η χώρα μαζί με αυτό το σημαντικό έργο για το οποίο είμαστε σήμερα εδώ. Η δημιουργία της διασυνοριακής διάβασης του Λαιμού, εδώ στις Πρέσπες, παίρνει πλέον και επίσημα το δρόμο υλοποίησης. Σήμερα έχουμε την τιμή να βρισκόμαστε εδώ όλοι μαζί, στην ενακτήρια συνάντηση της πράξης Sport Press, όπου από κοινού με τον αγαπητό Υπουργό Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονία Στράκης, τον Σταύρο τον Καλαφάτη, και όλους τους εταίρους, μπορούμε και επίσημα πλέον να ανακοινώσουμε την έναρξη εκπώνησης των μελετών για τη δημιουργία της συνοριακής διάβασης. Η δημιουργία και επαναλειτουργία της συνοριακής διάβασης Λαιμού αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, της τοπικής κοινωνίας πολλές δεκαετίες πριν, όταν έκλεισε η προηγούμενη διάβαση που λειτουργούσε με βάση τις ελληνο-γιουγκοσλαβικές συμφωνίες του 1960. Το άνοιγμα της διασυνοριακής διέλευσης μαζί με όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά και συνοδά έργα και εγκαταστάσεις, όπως ο διασυνοριακός σταθμός με την αστυνομία, το Τελωνείο, δημιουργούν μια νέα υπερσύγχρονη πύλη εισόδου-εξόδου μεταξύ των δύο κρατών. Η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών αποκτά πλέον νέα διάσταση, έχοντας έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα, που μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια σε πολλαπλά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα, με επίκεντρο την ιστορία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τον τουρισμό και τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Το έργο είναι σημαντικό και για τις δύο χώρες, καθώς θα λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο για την βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, συνδυάζοντας
οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των δύο χωρών. Με αυτό επιτυχάνεται η διευκόλυνση της συνεργασίας ιδιαίτερα για την προστασία του μοναδικού παγκοσμίως βιοτόπου των λιμνών, των λιμνών των Πρεσπών, που αποτελεί και την πρώτη διεθνούς σημασίας προστατευόμενη περιοχή στα Βαλκάνια. Και όπως έχουμε συμφωνήσει, αγαπητέ Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, με τον Δήμαρχο Πρεσπών, θέλουμε του χρόνου, το 2023, να φιλοξενήσουμε εδώ την πρώτη συνεδρίαση των φορέων διαχείρισης των προστατευομένων περιοχών υπό τη συνθήκη Ραμσάρ από όλο τον κόσμο. Είχε αρκετά χρόνια να γίνει μια τέτοια συνεδρίαση και θέλουμε να τη φιλοξενήσουμε του χρόνου εδώ. Στο πλαίσιο λοιπόν της έναρξης της πράξης Board Press, χρηματοδοτούμε την ορίμαση όλων των μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση των προαναφερθέντων διεσθενωριακών έργων, το οποίο εντάσσεται στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 μέσω της παρούσας πρότασης. Το δεύτερο σκέλος του έργου, που αφορά στην υλοποίηση των συνοριακών έργων, θα υλοποιηθεί κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027, όπου έχουν γίνει και αντίστοιχες προβλέψεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης Board Press ανέρχεται στις 690.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 455.000 αντιστοιχούν στην ελληνική πλευρά. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της περιφέρειάς μας είναι 50.730 ευρώ από το συνολικό προϋπολογισμό της πράξης του έργου. Οι 337.584 ευρώ αφορούν στην ορίμαση και εκπόνηση των μελετών των έργων της διάβασης για την Ελλάδα. Όλα αυτά τα έργα τα έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, οι εκπρόσωποι διευθυντές των οποίων, τις οποίες παρίστανται εδώ. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενεργώντας πάντοτε προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και θέλοντας να μεγιστοποιήσει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα από τη λειτουργία του διεσθενωριακού σταθμού, αλλά και να συμβάλλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της εξωστρέφειας της περιοχής, δεσμεύτηκε για την υλοποίηση ενός οδικού έργου υποδομής για τη διασύνδεση της διάβασης με την υπόλοιπη περιφέρεια. Υλοποιώντας λοιπόν τη δέσμευσή μας προς την τοπική κοινωνία, υποβάλαμε την πρόταση αυτή να ενταχθεί στο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα ήδη από τον Νοέμβριο του 2021, με συνολικό προϋπολογισμό των μελετών 2.963.000 ευρώ και το έργο βρίσκεται υπό έγκριση από τη διαχειριστική μας αρχή. Με την ολοκλήρωση και αυτού του έργου που θα συνδέει την υπόλοιπη περιφέρεια με το Δήμο Πρεσπών μέχρι και την περιοχή του Λεμού, συνδέομαι το Δήμο Πρεσπών με την υπόλοιπη Ελλάδα, ουσιαστικά με έναν γρήγορο και ασφαλή δρόμο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω όλους για την τιμή που κάνετε σήμερα στην περιφέρειά μας, αλλά και στο Δήμο Πρεσπών, αλλά και να ευχαριστήσω όλους όσους δουλέψαν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια με αρκετές δυσκολίες για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, ελπίζω η σημερινή συνάντηση να αποτελέσει την απαρχή μιας διαρκούς συνεχούς προσπάθειας, η οποία θα ευοδοθεί μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, τα οποία εύχομαι σύντομα, κύριε Υπουργέ, και με τη δικιά σας παρουσία να τα εγκαινιάσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στα ελληνικά, γιατί πολύ απλά νομίζω πως αυτό που θα ήθελα να σας δώσω σήμερα, όταν μιλάμε για τον προορισμό, δεν θα μπορούσα να το αποδώσω στα αγγλικά. Αξιότιμη προσκεκλημένη, κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, εταίροι του έργου. Στα λίγα λεπτά που θα ακολουθήσουν, θα προσπαθήσω να μιλήσω για τον λαμπρό αυτόν τόπο που μας φιλοξενεί σήμερα. Και με τον πολύ προσωπικό τρόπο που βλέπω εγώ αυτή την περιοχή, αλλά και με τον αντικειμενικό τρόπο που θα έπρεπε να δούμε αυτή την περιοχή. Για μένα, ο τόπος αυτός, όπως και για πολλούς από εδώ μέσα, είναι ο τόπος μου. Τον ξέρω και ζω μια ζωή σε αυτό. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Και για όσους μένουν εδώ και προσπαθούν να κάνουν εδώ το μέλλον τους με τις οικογένειές τους. Καθώς σκεφτόμουν το σημερινό γεγονός και το περιεχόμενο αυτής της μικρής τοποθέτησής μου, συνειδητοποίησα πως αυτή η σχέση ζωής με αυτόν τον τόπο ίσως να μην με κάνει κατάλληλο για να μπορέσω να βοηθήσω στην τουριστική ανάπτυξη. Και μάλιστα ίσως να είναι και το εμπόδιο για αυτό το πράγμα.
Για να είμαι πραγματικά χρήσιμος, θα έπρεπε να αλλάξω τη γωνία θέασης. Θα έπρεπε να αλλάξω το σημείο από όπου στέκομαι. Και έτσι αποφάσισα να κάνω στροφή 180 μοιρών και να, από αυτό που ξέρω καλά, να βγω από τον τόπο μου, να πάρω μία απόσταση και να προσπαθήσω να το δω όπως το βλέπουν αυτοί που θέλουμε να προσκαλέσουμε εδώ πέρα. Αυτοί που θέλουμε να έρθουν και να τον γνωρίσουν. Να έρθουν και να μείνουν λίγο εδώ και να γίνουν οι άνθρωποι αυτού του τόπου. Να μυρίσουν τα αρώματά του. Να περπατήσουν ψάχνοντας να ανακαλύψουν τα μυστικά του τόπου του, την ιστορία του. Να γεμίζουν με τα μάτια τους με τα χρώματα αυτού του τόπου. Να δοκιμάσουν τις απίθανες γεύσεις του. Και να έρθουν σε επαφή με όλα αυτά που αποτελούν την ψυχή του τόπου. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, όλο τον χρόνο. Να φύγουν τόσο πλήρεις από εδώ, με εικόνες και συναισθήματα, που θα θέλουν μετά να ξαναέρθουν και να ξαναέρθουν και να ξαναέρθουν. Και μάλιστα θα φέρουν και άλλους για να τους μοιήσουν σε αυτήν την άγνωστη για αυτούς γοητεία, που εμείς είμαστε τυχεροί που τη ζούμε. Είμαστε τυχεροί και αυτό το ξεχνάμε. Ξεχνάμε πόσο πολύτιμα είναι όλα αυτά τα οποία έχουμε και ζούμε στην καθημερινότητά μας, αλλά πόσο πολύτιμα είναι για αυτούς που δεν τα έχουν και τα αναζητούν σε όλο τον κόσμο, ειδικά σήμερα. Σχεδιάζοντας την τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής, κάθε περιοχής, πρέπει να έχουμε σημαντική οπτική στο πώς θέλουμε να τον δει ο τουρίστας τον οποίο προσκαλούμε σε αυτή την περιοχή. Και το σημαντικότερο είναι ότι ο τουρίστας δεν ενδιαφέρεται για τις διοικητικές διαιρέσεις που ισχύουν στον προορισμό που θέλει να πάει, που θέλει να εμπιστευτεί, ούτε σε ποια περιφέρεια, ούτε σε ποια περιφερειακή ενότητα ανήκει, ούτε σε ποιο δήμο. Και πολύ δε περισσότερο σήμερα με τη συγκεκριμένη εκδήλωση σε ποια χώρα ανήκει διοικητικά. Αυτά αφορούν εμάς, όχι τον τουρίστα. Εμείς, συγγνώμη για τη λέξη τουρίστα, τον επισκέπτη. Εμείς, οι διοικητικοί προσδιορισμοί συχνά χρησιμοποιούμε διοικητικούς προσδιορισμούς που είναι ακατάλληλοι για να καταφέρουμε σε όσα στοχεύουμε. Ο σωστός τρόπος, ίσως ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε την κατάλληλη είναι να αναδείξουμε έναν τόπο, να το δούμε με τα μάτια του επισκέπτη από έξω προς τα μέσα. Σημαντικό είναι να έχουμε στο νου μας, όταν σχεδιάζουμε τη στρατηγική ανάπτυξη, τι είναι αυτό που κινεί τον επισκέπτη. Γιατί έρχεται, τι εμπειρία ζωή ζητάει. Και το κριτήριό του όταν διαλέγει είναι το τι ο ίδιος λαχταρεί να κάνει. Τι ψάχνει, με τι πάθος, πόσες πολύτιμες, να σπαταλήσει τις πολύτιμες μέρες των διακοπών του. Και τι μπορεί ο ίδιος ο προορισμός να του δώσει. Νομίζω πως θα συμφωνήσουμε όλοι πως ο προορισμός μπορεί να προσφέρει πραγματικά πάρα πολλά, σε πολλά επίπεδα και σε πάρα πολλούς. Σήμερα εδώ βγάζουμε ένα σημαντικό εμπόδιο από τη διαδικασία επίσκεψης, κάνοντας ευκολότερη τη μετακίνηση προς κάθε σημείο του μαγικού αυτού τόπου, κάνοντας πιο προσβάσιμη την απόλαυση προς τον επισκέπτη μας, ακόμα πιο εφικτή την αηφόρο τουριστική ανάπτυξη και ακόμα μεγαλύτερο το άμεσο όφελος των ανθρώπων που διαβιούν σε αυτή την περιοχή. Για να γίνει η δυναμική αυτή καταλύτης για την ευρύτερη περιοχή και την οικονομία της, για όλες τις τοπικές κοινωνίες όπου και αν βρίσκονται και δημιουργούν. Σήμερα εδώ ενώνουμε ξανά αυτό που η μητέρα φύση μας έδωσε ενιαίο. Με τη συνεργασία αυτή μπορούμε να αποδίδουμε ξανά ενιαίο σε όλους για να το χαρούν και να το αγαπήσουν. Εμείς από εδώ και μπρος εστιάζουμε αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία και τη γνώση που διαθέτουμε για να φτιάξουμε οργανωμένα και επαγγελματικά τις καλύτερες τουριστικές προτάσεις που μπορούμε. Και μπορώ να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Στα παραδοτέ αυτού του έργου τι θα έχουμε. Αναλύουμε το απόθεμα της περιοχής μαζί με αυτούς που ξέρουν τι έχει και το προσφέρει ο τόπος καλύτερα. Με τους ίδιους τους κατοίκους που θα συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία και τις απόψεις θα είναι η καρδιά του κάθε παραδοτέου. Διατυπώνουμε με ακρίβεια την αφετέρεια, τη σημερινή τουριστική θέση του προορισμού. Ιεραρχούμε τις εντυπωσιακές δυνατότητές του σε κάθε θεματικό πεδίο του τουρισμού, ακολουθώντας την παγκόσμια μεθοδολογία της ταυτότητας προορισμού ή αλλιώς όπως λέμε το Destination Branding. Στη συνέχεια ορίζουμε με ακρίβεια
την επιθυμητή θέση που αξίζει ο προορισμός και χαράσουμε τη στρατηγική μας. Με τον οδικό χάρτη που μας οδηγεί εκεί με ασφάλεια και με την καλύτερη σχέση επένδυσης και αποτελέσματος. Ενσωματώνουμε διεθνείς τάσεις και στοχεύουμε σε συγκεκριμένες αγορές με τεκμηριωμένα κριτήρια. Διατυπώνουμε το αφήγημα της περιοχής και σχεδιάζουμε τη λεκτική και οπτική του ταυτότητα. Και έτσι ώστε να αποκτήσει εξωστρεφή λόγο και εικόνα. Εξοπλίζουμε τον τόπο με όλα τα εργαλεία προβολής, είτε είναι στο διαδίκτυο, είτε είναι τα πιο κλασικά. Τελικό κομμάτι των παραδοτέων μας είναι η διαμόρφωση στοχευμένων προτάσεων προς τους επισκέπτες που προσκαλούν. Δηλαδή διαμορφώνουμε στα χ και εύστοχα θεματικά προϊόντα, όπως τα θέλει ο επισκέπτος μας, με τον τρόπο έτσι ώστε να τα διαλέξει. Γιατί θα τα διαλέξει, γιατί θα τα αναζητήσει. Και ένα είναι βέβαιο, ότι θα μπορέσουμε στο τέλος γύρω μας να έχουμε τους επισκέπτες για έναν τόσο μοναδικό, γνήσιο, σπάνιο και μαγευτικό τρόπο. Τόπο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.